Ξεκίνησε από 1η-1η-22 να τίθεται σε εφαρμογή για νέους 18-29 ετών, χωρίς προηγούμενη προϋπηρεσία, το πρόγραμμα Πρώτο Ένσημο για την πρώτη έναρξή τους στην αγορά εργασίας. Σε ισχύ βρίσκεται το πρόγραμμα Πρώτο Ένσημο. Αφορά τους νέους από 18-29 ετών που δεν έχουν προϋπηρεσία στην εξαρτημένη εργασία. Η επιδότηση είναι για 6 ακριβώς μήνες. Το ποσό της επιδότησης είναι 1.200 ευρώ και επιδοτούνται οι θέσεις εργασίας με σύμβαση αορίστου ή ορισμένου χρόνου. Για μεν τους εργαζόμενους 600 ευρώ, για δε τους εργοδότες πάλι 600 ευρώ. Με τη διαφορά ότι στους εργαζόμενους καταβάλλεται ισόποσα σε 6 μήνες, ανά μήνα, δηλαδή για κάθε μήνα επί 6 μήνες 600 ευρώ για τους εργοδότες μετά το τέλος του προγράμματος. Σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν το πρόγραμμα, κάθε νέα θέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ορισμένου χρόνου που δημιουργείται και εντάσσεται το πρώτο ένσημο επιδοτείται για χρονικό διάστημα 6 μηνών με 1.200 ευρώ συνολικά αν πρόκειται για θέση πλήρους απασχόλησης και 600 ευρώ συνολικά αν πρόκειται για μια θέση μερικής απασχόλησης. Μπορεί επίσης να επιδοτηθεί και η μειωμένη απασχόληση γιατί το πρόγραμμα απευθύνεται και σε φοιτητές που θέλουν να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία. Με τη διαφορά ότι για να επιδοτηθεί η μερική απασχόληση, απαραίτητα πρέπει να απασχοληθεί ο εργαζόμενος τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα και η επιδότηση είναι ακριβώς μισή, 300 ευρώ δηλαδή για τον εργαζόμενο και 300 ευρώ για τον εργοδότη. Και εδώ έχουμε μια ισόπωση έτσι. Καταβολή για 6 μήνες από 50 ευρώ για τον εργαζόμενο, για τον εργοδότη μετά το τέλος του προγράμματος. Σε περίπτωση που έχουμε όμως σύμβαση ορισμένου χρόνου και ο χρόνος της σύμβασης που ισχύει είναι κάτω των 6 μηνών, η επιδότηση θα γίνει ακριβώς για τους μήνες που θα απασχοληθεί ο εργαζόμενος. Ο έλεγχος πάντως για τη συμμόρφωση με την υποχρέωση διατήρησης των θέσεων εργασίας πραγματοποιείται από την ΕΡΓΑΝΗ μέσω διασταυρώσεων με τα στοιχεία της ΑΔΕ, του ΟΑΕΔ καθώς και του ΙΕΦΚΑ.